Καλημέρα από το γραφείο της Educate. Αρπάζουμε την ευκαιρία σήμερα για να σας παρουσιάσουμε το καινούργιο υλικό που κυκλοφόρησε από τη LEGO Education, το Spike Prime. Ο λόγος που έχουμε δημιουργήσει αυτό το βίντεο είναι για να σας δείξουμε τις δυνατότητες του καινούργιου υλικού, πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε τα προγράμματα και τα μαθήματά σας και φυσικά, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, θα θέλαμε να μας πείτε τι άλλο υλικό θα θέλατε να σας παρουσιάσουμε στο μέλλον. Αρχικά να πούμε πως το Spike Prime κυκλοφόρησε με μία μικρή καθυστέρηση φέτος το Γενάρη. Παρ' όλα αυτά είμαστε σίγουροι πως ακόμα και στη μέση της χρονιάς θα σας δώσει τις δυνατότητες να εξελίξετε αυτά που προσφέρετε στους μαθητές σας. Το ηλικιακό group που αναφέρεται αυτό το υλικό είναι από 10+. Μιλάμε δηλαδή για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού από την 5η-6η μέχρι και την 1η-2η η Γυμνασίου. Πού τοποθετείτε το συγκεκριμένο υλικό στο continuum της LEGO Education, έρχεται ουσιαστικά για να γεφυρώσει το χάσμα, το κενό που υπήρχε κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Wii 2 στο EV3. Χωρίς να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να δούμε τι έχει αυτό το κουτί μέσα, για όσοι δεν το έχετε δει προς το παρόν. Αρχικά να πούμε πως κυκλοφορεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα κίτρινο, διαφοροποιείται δηλαδή από το WeDo που είναι μπλε και το EV3 το οποίο είναι μαύρο. Ανοίγοντας το κουτί για πρώτη φορά θα βρούμε ε, ένα πολύ απλό εξώφυλλο το οποίο μας δείχνει πώς θα τοποθετήσουμε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία που υπάρχει μέσα και πού θα βρούμε το λογισμικό στο site της LEGO Education. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και το κλασικό χάρτη του κουτιού για να κάνουμε την πρώτη τοποθέτηση των Briggs και φυσικά την ταξινόμηση αργότερα. Ε, για πρώτη φορά επίσης θα βρούμε δύο διαφορετικούς δίσκους ταξινόμησης, στους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κλασικά γνωστά του βλάκια τα δομικά μας υλικά. Ε, να πούμε πως πάλι υπάρχουν τα κλασικά sticker, τα οποία τα τοποθετούμε στην κάθε θήκη για να μας διευκολύνουν στην ταξινόμηση αργότερα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το Spike Prime κατά τη διάρκεια Τη πρώτη ταξινόμησης των κομματιών είναι ότι ανοίγοντα το σακουλάκι μπορούμε να ρίξουμε κατευθείαν όλα τα τουβλάκια στην ε, σωστή ηθική, σύμφωνα με τα νούμερα που υπάρχουν στο σχάθι σακουλάκι, χωρίς να χρειαστεί να ακολουθούμε το εξώφυλλο και να κάνουμε την ταξινόμηση την πρώτη φορά. Αφήνω τα τουβλάκια στην άκρη, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και σε ωραία χρώματα. Να πούμε πω ε, με το Spike Prime ο Όμιλο Λέγκο κυκλοφόρησε και κάποια καινούργια δομικά υλικά, τα οποία δεν υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα από την εταιρεία και για να δούμε κάποια από αυτά είναι τα μεγάλα frames που θα βρείτε μέσα στο κουτί, όπως και αυτή εδώ η βάση που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για διάφορες κατασκευές, καινούργιες ρόδες, οι οποίες α, βοηθάνε πάρα πολύ στο να έχει περισσότερη ταχύτητα αλλά και μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τη διάρκεια των στροφών ε, του ρομπότ σας ή της κατασκευής σας. Πάμε να δούμε όμως το hardware, που είναι από τα πιο βασικά εξαρτήματα μέσα. Το πρώτο, το hub. Το hub είναι καινούριο. Ε, έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, την οποία θα τη βρείτε μέσα στο κουτί. Κουμπώνει με αυτόν τον τρόπο, πάρα πολύ απλά, στο πίσω μέρος του hub και μπορείτε να τη φορτίσετε χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που υπάρχει ούτως ή άλλως μέσα στο κουτί και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πλέον αν θα πρέπει να αγοράσουμε κάποιο φορτιστή ο οποίο θα είναι συμβατός για να φορτίσει την μπαταρία μας. Ο τρόπος σύνδεσης με τον υπολογιστή ή με τις συσκευές μας είναι είτε με τη χρήση του καλωδίου USB είτε με το Bluetooth. Έχει ένα κουμπάκι στο πάνω μέρος για το να το ενεργοποιήσετε. Και τι άλλο θα βρούμε πάνω στο hub. Θα βρούμε τρεις θύρες έξι συνολικά, τρεις από κάθε πλευρά, οι οποίες είναι θύρες εισόδου-εξόδου ταυτόχρονα, οπότε αυτόματα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνδέσουμε κινητήρες ή αισθητήρε οποιαδήποτε θύρα θέλουμε εμείς, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε αν είναι θύρα εξόδου ή εισόδου. Ενεργοποιείται πατώντας το κεντρικό κουμπάκι θα περιμένουμε περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έχει ενεργοποιηθεί το hub. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα matrix στο μπροστα μέρο, μέρος, είναι 5x5 το οποίο είναι προγραμματιζόμενο. Μπορείτε να αλλάξετε εσείς ποιο πίξελ από αυτό το Matrix ενεργοποιείτε κάθε φορά και να δημιουργήσετε είτε την καρδούλα, όπως βλέπουμε εδώ, είτε κάποιο emoji, κάποια δικιά σας εικόνα, το logo σας, το avatar της ομάδας σας κτλ. Αφήνω και το hub στην άκρη και πάμε να δούμε κάποια από τα υπόλοιπα κομμάτια που υπάρχουν μέσα στο κουτί, ξεκινώντας από τους κινητήρες. Και οι κινητήρες είναι... Καινούργοι. Θα βρούμε τρεις μέσα στο κουτί, δύο medium motor και ένα large motor. Να πούμε ότι και αυτοί έχουν σχεδιαστεί από την αρχή. Ε, ένα πλεονέκτημα που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι κινητήρες είναι η δυνατότητα να ορίσουμε ένα σημείο εκκίνησης, να αρχικοποιήσουμε δηλαδή τη θέση του κινητήρα και στη συνέχεια από το πρόγραμμά μας θα δούμε πάρα πολύ εύκολα, το πρόγραμμα θα το δούμε φυσικά στη συνέχεια, πώς μπορούμε να επαναφέρουμε τον κινητήρα στην αρχική του, θέση. Αφήνουμε και τους κινητήρες. Οι κινητήρες είναι πάρα πολύ απλό. Τους χρησιμοποιούμε για να τροφοδοτήσουμε την κατασκευή και να δώσουμε κίνηση και να δούμε τι υπάρχει μέσα στο κουτί από πλευρά αισθητήρων. Ξεκινάω με τον πιο απλό αισθητήρα, τον αισθητήρα Force, όπως ονομάζεται. Έχει ένα κουμπί στο πάνω μέρος. Δεν είναι ένας απλός touch, όπως έχουμε γνωρίσει στην πλατφόρμα του EV3, αλλά είναι ένας αισθητήρα που μετράει τη δύναμη με την οποία πατάμε το κουμπί, μας επιστρέφει πίσω τιμές σε νιούτον, από 0 μέχρι 10 νιούτον, οπότε μπορεί να μας προσφέρει πάρα πολύ ευελιξία και διάφορες δυνατότητες στις κατασκευές μας. Είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του, νομίζω το γνωρίζετε και εσείς από προηγούμενες αισθητήρε. Συνεχίζουμε με τον αισθητήρα απόστασης, distance sensor, ουσιαστικά είναι ένα ultrasonic, απλά στο spike ονομάζεται distance sensor. Αυτό που κάνει είναι να μετράει, να υπολογίζει την απόσταση του αισθητήρα από κάποιο αντικείμενο. Υπάρχουν δύο μάτια, τα οποία μάλιστα φωτίζονται όταν το κουμπώσετε πάνω στο hub και μπορείτε να προγραμματίσετε τον τρόπο μάλιστα που θα ανάβουν τα μάτια. Αφήνω και αυτόν τον αισθητήρα στην άκρη και θα βρούμε επίσης έναν color sensor, ο οποίος είναι και αυτός αναβαθμισμένος, φωτίζεται γύρω-γύρω από την είσοδο, από το μάτι, σε εισαγωγικά του αισθητήρα, ώστε να μπορεί να μας επιστρέψει πίσω καλύτερες τιμές αναγνωρίζοντας χρώματα. Κάτι που δεν υπάρχει σαν αισθητήρας ξεχωριστά μέσα στο κουτί είναι το γυροσκόπιο που έχουμε δει στο EV3. Βέβαια το γυροσκόπια και λέω γυροσκόπια γιατί υπάρχουν τρία γυροσκόπια και τρία αξελερόμετρα ενσωματωμένα μέσα στο hub, οπότε σας δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια και περισσότερη ευελιξία, αφού αυτή τη φορά μπορείτε να πάρετε τιμές σε όλους τους άξονες και ε, μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποια gestures, όπως για παράδειγμα το tapping, καταλαβαίνει αν χτυπήσουμε ε, στο πάνω μέρος ε, το hub, αν το κάνουμε shaking, άμα το κουνήσουμε, και καταλαβαίνει και την πτώση, την ελεύθερη πτώση, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στον προγραμματισμό. Θα αφήσω και αυτό στην άκρη, αν έχετε απορίε. παρακαλώ θα ήθελα να τις γράψετε και ερωτήσει κάτω στα κόμματα ώστε να έχουμε μια άλλη επίδραση και να μπορούμε να λύσουμε οποιαδήποτε απορία που σχετίζεται με αυτό το καινούργιο κουτί. Επιστρέφω τα υλικά μέσα και αυτό που θα ήθελα να δούμε στη συνέχεια είναι το λογισμικό. Το λογισμικό θα το βρούμε σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, Windows, macOS, σε tablet, Android, στα iPad... Να πούμε πως ε, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για τα Windows 10, δεν θα το βρούμε δηλαδή σε Windows 7, ούτως ή άλλως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα Windows 7 έχουν καταργηθεί επίσημα από τη Microsoft, οπότε καλό θα ήταν να κάνετε κι εσείς αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος. Το κατεβάζουμε, ε, μπορούμε να το βρούμε στο site μας και θα ήθελα να σας δείξω ε, πού θα βρείτε το λογισμικό. Για να αλλάξουμε την οθόνη. Ωραία. Και όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ε, πακέτα, σε όλες τις υπόλοιπε εκπαιδευτικέ προτάσεις, αφού θα βρείτε το υλικό, το Spike Prime στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορείτε να διαβάσετε φυσικά την περιγραφή του προϊόντος, αλλά στην καρτέλα λογισμικό μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα από τα εικονίδια και να κατεβάσετε το λογισμικό ε, δωρεάν για τη συσκευή σας. Πάμε να δούμε πώς είναι το λογισμικό όταν θα το κατεβάσουμε για πρώτη φορά και να ξανααλλάξουμε την οθόνη. Αυτή τη φορά να δούμε το Spike Prime. Λοιπόν, όταν κατεβάσετε για πρώτη φορά το λογισμικό, αυτό που παίρνετε είναι ένα καινούριο, μια καινούργια πλατφόρμα που μας καθοδηγεί ουσιαστικά σε όλη την εμπειρία. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ξεκινήσουμε και να εξοικειωθούμε ακολουθώντας τον οδηγό Getting Started δημιουργώντα το πρώτο emoji εξοικείωση δηλαδή με το hub. Στη συνέχεια να κατασκευάσουμε μικρά modules κινητήρων και αισθητήρων για να δούμε με απλό τρόπο τη λειτουργία τους και στο τέλος να κατασκευάσουμε το hopper, μια κατασκευή που χρησιμοποιεί ε, τους κινητήρες και γιατί όχι να κάνουμε και έναν αγώνα μέσα στην τάξη. Αφού ολοκληρώσουμε αυτές τις τρεις mini δραστηριότητες υπάρχει ε, η ενότητα extra resources που μας προσφέρει ακόμα περισσότερα μαθήματα. Θα δείτε ότι στο κάτω μέρος από το κουμπάκι start της δραστηριότητας μας λέει και τον ενδεικτικό χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα. Οπότε θα δούμε και εδώ μίνι δραστηριότητες που πάλι τις χρησιμοποιούμε ως εξοικείωση. Αφού ολοκληρώσουμε και τα extra resources, η ολοκληρωμένη εμπειρία του Spike Prime και των μαθημάτων βρίσκεται στην ενότητα units. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά unit. Το κάθε unit έχει στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχει το Invention Squad, το οποίο ζητάει από τους μαθητές και τους καλεί να γίνουν εφευρέτες και να δημιουργήσουν ε, μηχανές που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Υπάρχει το Unit Kickstart Business, που ζητά από τους μαθητές σας να γίνουν επιχειρηματίες και να αναπτύξουν τη δεξιότητα της υπολογιστικής σκέψης. Η ενότητα life hacks που δημιουργούμε κατασκευές για να χακάρουμε, αν θέλετε, την καθημερινότητά μας, για να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Και τα παιδιά εδώ έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως οι μεταβλητές, η δημιουργία πινάκων, πώς μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα και να κάνουμε καταγραφή δεδομένων, ακόμα και το πώς μπορούμε να συνδεθούμε στο cloud και να αντλήσουμε πληροφορία από διάφορες σελίδες του διαδικτύου και να κάνουμε μια εισαγωγή και στο Internet of Things, στο IoT. Τέλος, υπάρχει η... το τελευταίο unit, το οποίο ονομάζεται Competition Ready και εδώ είναι ένα unit που στοχεύει ε, περισσότερο στο να εξοικειωθούν τα παιδιά με το spike και τη χρήση τους σε διάφορους διαγωνισμούς ε, εκπαιδευτικής ρομποτικής. Να πούμε πως το συγκεκριμένο unit ε, θα πρέπει ε, για κάποιες από τις δραστηριότητες να έχουμε και το Expansion, ένα set το οποίο περιέχει μέσα διάφορα επιπλέον υλικά. Μέσα σε αυτά τα επιπλέον υλικά υπάρχει ένα αισθητήρα και ένα κινητήρα, ένα αισθητήρα χρώματο και ένα ακόμα Large Motor και μεγάλε ρόδε, καθώ και τα Banana Gears, τα γρανάζια δηλαδή που έχουν το σχήμα μπανάνας. Το unit του Competition Ready προετοιμάζει μάλιστα του μαθητέ για κάποιες αποστολές αυτών των διαγωνισμών. Ε, ας ανοίξουμε όμως ένα, και γιατί όχι από το πρώτο unit, να δούμε πώς διαμορφώνεται το μάθημα μέσα στο λογισμικό, κάνοντας κλικ λοιπόν στο Invention Squad και αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε το πρώτο μάθημα Help, θα δούμε ότι υπάρχει μια περιγραφή του μαθήματος. Η διάρκεια του είναι περίπου 30 με 45 λεπτά. Να πούμε πως οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν αυτή τη διάρκεια των 45 λεπτών. Βέβαια θα βρείτε και τρόπους, προτάσεις μέσα από το ίδιο το λογισμικό και από τα lesson plans για πώς μπορείτε να κάνετε επέκταση της δραστηριότητας και να έχει διάρκεια για παράδειγμα 90 λεπτά ή και 2 ώρες. Κάνοντας κλικ στο κουμπάκι Start, ανοίγει το περιβάλλον εργασίας. Θα δούμε λοιπόν ότι στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχουν τα μπλοκ προγραμματισμού. Ε, νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζετε κάποια από αυτά τα μπλοκ προγραμματισμού και αν έχετε μαντέψει ότι είναι η γλώσσα προγραμματισμού Scratch, σωστά πράξατε, είναι το Scratch, το Spike Prime βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Βέβαια θα δείτε ότι έχουν δημιουργηθεί μπλοκ τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο το Spike Prime, οπότε ε, δεν θα τα βρείτε στη σελίδα του Scratch, θα τα βρείτε μόνο μέσα στο λογισμικό ε, του Spike Prime. Βέβαια, τα γνωστά μπλοκ όπως η αναμονή, η επανάληψη, η χρήση του if, if, then, else, είναι ακριβώς τα ίδια όπως θα τα βρείτε στη σελίδα του Scratch. Ε, πάμε να δούμε και το μάθημα. Ξεκινάει, όπως και όλα, τα μαθήματα της Lego Education με κάποιο βίντεο για να κάνουμε την εισαγωγή. Ε, eh, ας δούμε. <laughs> <laughs> και ακολουθούμε τα βήματα για να επιλύσουμε τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, καλεί τους μαθητές σας και εσάς φυσικά να κατασκευάσετε την αντίστοιχη κατασκευή που αφορά το μάθημα. Η διαδικασία είναι γνωστή. Ακολουθούμε τα βήματα σταδιακά, το ένα μετά το άλλο και στο τέλος επιστρέφουμε πίσω στο μάθημα και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ακολουθούμε τις οδηγίες, θα δούμε ότι εμφανίζεται όπως και σε άλλα εκπαιδευτικά υλικά ένα ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο αρχικά το δοκιμάζουμε και στη συνέχεια το ίδιο το λογισμικό μας καλεί να κάνουμε τροποποιήσεις και να επιλύσουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας. Φτάνοντας στο τέλος, του μαθήματος. Θα δούμε ότι υπάρχει η ερώτηση πώς τα πήγαμε. Ουσιαστικά αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης και θα δείτε ότι χρησιμοποιεί χρώματα από τα τουβλάκια που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Μπλε, κίτρινο και το μοβ ή το φούξ, όπως θέλετε εσείς, που το μπλε είναι το πήγαμε καλά, το κίτρινο είναι τα πήγαμε αρκετά καλά και το φούξ είναι ότι τα πήγαμε Σούπερ, τα πήγαμε τέλεια. Οπότε είναι ένα εργαλείο για να ε, αυτοαξιολογηθούν οι μαθητές σας. Να κλείσουμε την οθόνη. Ε, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να έχετε ακόμα περισσότερες ερωτήσεις ή να λύσαμε κάποιες από τις βασικές σας απορίες. Ε, γράψτε τις ερωτήσεις σας κάτω, στα comments, στα σχόλια. Ε, αν θέλετε να δείτε κάποιο βίντεο με παρουσίαση κάποιου άλλου υλικού στο μέλλον ή κάποια άλλη πλατφόρμα, κάποιου λογισμικού, επίση καλό είναι να το γράψετε και αυτό στο βίντεο και να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερε απορίε. Καλή συνέχεια και καλά να περάσετε.